Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των συμβούλων στην Επιτροπή Θεσμών. Έγινε ο κακός χαμός από ό,τι πληροφορούμαστε. Ο Νίκος Εωσημεού είναι μαζί μας. Νικόλα μου, σε ένα περιβάλλον που περιμένουμε ήδη μια έκθεση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τις απολαβές του. Έτσι είχαμε το χθεσινό επεισόδιο. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό που είναι και το πιο πρόσφατο. Το πιο πρόσφατο. Βεβαίως. Λοιπόν, χήμαρος ο Γενικός Ελεγκτής, όπως καταγράφουν οι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την συνεδρία στην Επιτροπή Θεσμών. Ναι. Αλλά και από όσα μάθαμε και εμείς ήδη, από βουλευτές που ήταν παρόν και τους διαλόγους που έγιναν, τις τοποθετήσεις, αν θέλεις, ιδιαίτερα του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, δεν άντεξε και ξέσπασε μετά τα πρώτα 50 λεπτά της συνεδρίας. Ένα θέμα, να υπενθυμίσω, το οποίο μας απασχόλησε για τους πρώτους μήνες της ανάληψης της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Υπενθυμίζω τους συμβούλους αισθητικούς που μας έλεγαν τότε, τους συμβούλους χωρίς πτυχία 18-19 ετών που συζητούσαμε εκείνη την περίοδο. Φτάσαμε μετά, αν θέλεις, και στο θέμα με τις υπερορίες της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου και ένα θέμα που με το που ανοίχθηκε πάλι χθες στην Επιτροπή Θεσμών, ο κύριος Μιχαηλίδης ξεκάθαρα ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν τήρησε την υπόσχεσή του, μία υπόσχεση, να υπενθυμίσω, που έγινε στις 10 Μαΐου, μία έκτακτη συνάντηση εκείνη την ημέρα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Ελεγκτή. Τον κάλεσε εκείνη την ώρα, τον είχε καλέσει εκείνη την ώρα και έσκεψε άμεσα εκείνη την ημέρα ο κ. Μιχαηλίδης. Συναντήθηκαν οι δύο τους και εξερχόμενος του Προεδρικού, ο κ. Μιχαηλίδης εν ολίγης είπε ότι είναι όλα καλά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια βάση και του κανονισμού που υπάρχει για τους συνεργάτες των βουλευτών θα απομακρυνθούν άμεσα από τις θέσεις των συμβούλων. Και ακολούθως δεσμεύτηκε, με βάση τα όσα είπε πάντοτε ο Γενικός Ελεγκτής εκείνη την ημέρα, δεσμεύτηκε, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι θα ετοιμαστεί και νομοσχέδιο να προωθηθεί στην Βουλή για τους συμβούλους των υπουργών και του Προέδρου. Σε δεύτερο επίπεδο, να καθίσουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Είδαμε και το πλάνο τώρα με τον Γενικό Ελεγκτή όταν ανηφόριζε το Μάιο στο Προεδρικό Ασπευσμένα όταν τον κάλεσε. Επίσης συγκεκριμένο και λίγο πιο περιληπτικά, αν θες να σου πω, ότι ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε σε κοπέλα με δίπλωμα αισθητικού για την οποία έγινε λόγος και εκείνη την περίοδο, η οποία πλέον προσλήφθηκε ως συνεργάτητα της πρώτης κυρίας και δεν απομακρύνθηκε από την θέση της. Και αυτό που φαίνεται ότι τον ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι στη συζήτηση τέθηκε θέμα ειδικής ρύθμισης για το νομοσχέδιο, η οποία θα έδινε ασυλία σε όσους παράνομους εργοδοτήθηκαν. Να καλημερίσουμε τον κύριο Μουσούτα, ο οποίος ήταν χθες στην Επιτροπή. Παρόν καθ' όλη τη διάρκεια και νομίζω αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ναι, παιδιά, γιατί εντάξει, γεια σας κύριε Μουσούτα, να τα λέμε και αυτά. Γιατί ήσασταν εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος, εσείς, έτσι. Ψάχναμε να βρούμε άκρη χθες, κύριε Μουσούτα. Εντάξει, είχαμε δύο σοβαρά θέματα, το Πόρθεν Έσχες και τους συνεργάτες του Προέδρου, καθώς και συνεργάτες, κοινοβουλευτικοί συνεργάτες στη Βουλή. Τα θέματα αρκετού ενδιαφέροντος και θεωρώ ότι το να παρακολουθούσες όλη τη συζήτηση έβγαζες και τα σωστά συμπεράσματα και όχι αποσπασματικά. Ναι, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό. Κύριε Μουσούτα, εσάς τι σας ενόχλησε, η στάση του Γενικού Ελεγκτή χθες? Προσωπικά βεβαίως με ενόχλησε η στάση του Γενικού Ελεγκτή, διότι με στοχοποιήσεις προς άτομα και όχι προς πολιτικές ή αξιώματα προσπαθούσε να περάσουν κάποιες θέσεις. Εγώ απλά θα πω ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο που είτε αυτοβούλος είτε κατόπιν πίεσης η κυβέρνηση αυτή έχει στείλει στη Βουλή για να θεσμοθετηθεί το θέμα των συνεργατών του Προέδρου. Μάλιστα. Κανένας Πρόεδρος στο παρελθόν δεν είχε στείλει τέτοιο νομοθέτημα. Άρα είναι η πρώτη διαφορά από τα προηγούμενα. Προηγουμένως γίνονταν οι προσλήψεις, νόμιμα πάντα μιλώ και διαφωνώ με το παράνομο που είπε ο Γενικός Ελεγκτής, χωρίς να υπάρχουν όμως κριτήρια θεσμοθετημένα και πάντα ήταν μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου η πρόσληψη ατόμων
για να βοηθήσουν στο έργο υπουργών και προέδρου, μέσα πάντα μέσα στα πλαίσια που προνοείται θεσμικά και η νομοθεσία. Τώρα έχουμε νομοθέτημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας λέει, και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, ότι είχαν συζητήσει κάποια πράγματα με τον Πρόεδρο. Ούτε αυτό μπορώ να αμφισβητήσω, όμως δεν γνωρίζω τι είχαν συζητήσει. Ήρθε το νομοθέτημα. Να πούμε βεβαίως ότι έγιναν δηλώσεις αμέσως μετά την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Ελεγκτή τον Μάιο. Έγιναν δηλώσεις έξω από το Προεδρικό, στις οποίες ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και επικοδομητική που είχε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και λέχθηκε από τον κύριο Μιχαηλίδη ότι μέχρι να έχουμε νόμο, μέχρι να το έχουμε, αυτοί που δεν πληρούν τα κριτήρια, του είπε ο Πρόεδρος ότι θα φύγουν από εκεί που είναι. Δεν διαψεύστηκε αυτό. Ούτε επιβεβαιώθηκε ούτε διαψεύστηκε, αλλά δεν ξέρω τι είχε λεχθεί. Ενώπιον μας όμως έχουμε ένα νομοθέτημα. Μάλιστα. Το οποίο έστειλε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Και, και αντιλαμβάνομαι, αν διαβάσει κάποιος ξανά το νομοθέτημα, θα έχει μέσα το νομοθέτημα, φαντάζομαι, αυτά που είχαν συζητήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Γενικός Ελεγκτής. Από εκεί και πέρα δεν στερεί από δεν στερείται από κανένα βουλευτή το δικαίωμα να κάνει παρατηρήσεις, επικρίσεις, τροποποιήσεις στο υφιστάμενο κυβερνητικό νομοσχέδιο κατά την κρίση του. Σωστά ή λαθασμένα. Κύριε Μουσουτά, αυτός... να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αν μου επιτρέπετε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για το νομοθέτημα πριν προχωρήσετε. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι στην ίδια βάση με το νομοθέτημα για τους συμβούλους των βουλευτών, τους δικούς σας συμβούλους, όπως είπε ο κύριος Μιχαηλίδης ότι του υποσχέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι έτσι που είχε λεχθεί. Θα σας πω τι λεχθεί. Το νομοθέτημα αυτό είναι πιο αυστηρό από το νομοθέτημα που ισχύει για τους κυριοβουλευτικούς συνεργάτες. Και ναι, κατά τη συζήτηση χθες, από πλευράς βουλευτών και συγκεκριμένα και από εμένα, αναφέρθηκε ότι ένα-δυο σημεία που υπήρχε διαφορά απόψεων μεταξύ μας, που είναι θεμητή η διαφορά απόψεων, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το νομοθέτημα που υπάρχει ως κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Και είναι εκεί που εξεμάνει ο Γενικός Ελεγκτής. Α, με τη δική σας την παρέμβαση. Ναι. Είμαστε σωστοί να λέμε, αναφέροντας για παρανομίες, για το Α, το Β. Ναι, λέω ευθασώς, παρανομία στις προσλήψεις δεν υπήρξε. Παρανομία θα υπάρξει εάν και εφόσον ψηφιστεί το νομοθέτημα και αυτοί που θα προσληφθούν δεν τηρούν αυτά που λέει η νομοθεσία. Σε ποια δύο πράγματα, σε ποια δύο σημεία, κύριε Μουσουτά, εσείς θέσατε διαφορετική άποψη? Τα τρία σημεία διαφοράς μας με το κυβερνητικό νομοσχέδιο ήταν τα εξής. Το πρώτο, ο βαθμός συγγένειας που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος, αξιωματούχος, ένας αξιωματούχος με τον προσληφθισόμενο σύμβουλο. Το νομοσχέδιο λέει να μην έχει συγγένεια εξαίματος ή εξαχριστίας μέχρι τρίτου βαθμού με το μέλος της κυβέρνησης με το οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση. Το νομοθέτημα που υπάρχει, μάλλον το εγκριμένο νομοθέτημα για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, μιλά για συγγένεια μέχρι πρώτου βαθμού. Εμείς αναδείξαμε αυτή τη διαφορά. Εάν η Βουλή θέλει να το εγκρίνει καλώς, αν δεν θέλει να το εγκρίνει, παραμένει αυτό που έστειλε η κυβέρνηση, ή έχουμε το δικαίωμα να το διαφοροποιήσουμε αυτό και να βάλουμε κάτι άλλο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο μίνιμουμ μισθός. Υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό για κάθε Υπουργείο καθορισμένο ποσό. Νομίζω είναι 62.000 για όλα τα Υπουργεία. Περίπου, υπάρχουν και μικρό διαφορές. Ναι. Κάπου και γύρω στις 120 για το Υπουργείο Οικονομικών. Οικονομικών είναι που είναι πιο ψηλά. Αυτό είναι το ποσό που δικαιούται ένας Υπουργός να ξοδέψει για να προσλάβει συμβούλους. Μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει ένας
όριο ότι ο μισθός του συμβούλου θα πρέπει να είναι από τις 25.000 και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι ένας υπουργός μπορεί να προσλάβει ένα ή δύο λειτουργούς, αν κάνουμε τα απλά μαθηματικά. Ναι, ναι. Και το Υπουργείο Οικονομικών το αντίστοιχο. Μπορεί να είναι τρεις, τέσσερις κλπ. Εμείς είπαμε ότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπήρχε η ευχέρεια αυτό το ποσό να μην υπάρχει μίνιμουμ. Διότι μπορεί να προσλάβεις κάποιο άτομο με πιο χαμηλό μισθό αναλόγως της δουλειάς που θα κληθεί να κάνει. Δηλαδή, μέσα στο ποσό των 62.000 που ελέγχεται από τους προϋπολογισμούς κλπ, να υπάρχει ευχέρεια του αξιωματούχου να κάνει τις δικές του επιλογές με τους ανάλογους μισθούς, πάντα μέσα στον αριθμό 62. Να προσλάβει 4 επί 15.000, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, το λέω έτσι. Ή ο ένας να πιάνει 20, ο άλλος 12 και ο άλλος... Ναι, να τα μοιράζει ανάλογα με τις... Ναι, να υπήρχε αυτό. Ναι. Για να είμαι σωστός όμως σε ένα λόγο πράγμα έχει, το 25.000 που είχε μπει δεν ήταν τυχαίος αριθμός, ήταν περίπου ο μισθός ενός πτυχιούχου όταν προσλαμβάνεται στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι μπορεί να προσληφθεί κάποιος πτυχιούχος και η δουλειά που θα κάνει να μην είναι για πτυχιούχο, αλλά δουλειά που χρειάζεται. Οπότε να μην πρέπει να πάρει 25.000, μπορεί να πρέπει να πάρει 20.000. Με το νομοθέτημα ως έχει απαγορεύεται. Mm-hmm. Βρήκαμε το αυτό το στοιχείο ότι θα μπορούσε να ήταν βοηθητικό. Ναι. Και το τρίτο στοιχείο που είναι σε αυτό που εξεμάνει ο φίλος ο γιατί προσπαθώ να καταλάβω ποιο από τα σημεία. Τα δύο πρώτα, εντάξει, είναι προς συζήτηση, θα μου πει κάποιος. Όχι, οι άποψεις δικές μας είναι το νομοθέτημα, δεν λέγατε. Ναι. Το τρίτο σημείο που πάλι ήταν εισήγηση από εμάς, ήταν, κύριοι, δεν ξέρουμε τι λέχθηκε μεταξύ σας με τον Πρόεδρο, καθαρά θέμα δικό σας. Εμείς λέμε ότι αν αυτή τη στιγμή υπηρετούν άτομα και φαίνεται κάποια άτομα υπηρετούν στην Προεδρία που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια που θα μπουν, θα λέγαμε αν υπήρχε η δυνατότητα να υπήρχε μια αναδρομική ισχύει μια κάλυψη για αυτά τα άτομα. Δηλαδή, κύριοι, από εδώ και μπρος είναι αυτό το συμβόλαιο. Αν υπάρχουν ένα-δυο άτομα τα οποία μπορεί να μην πληρούν το κριτήριο του πτυχίου ή το Α ή το Β, αλλά είναι ικανοί για τη δουλειά που κάνουν, να μην ήδη έχουν περάσει 10 μήνες, να μην απολυθούν. Εκεί εξεμάνει ο Γενικός Εισαγγελέας. Και διερωτήθηκα, καλά, κύριοι, πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, όλοι συμφωνήσαμε, όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου και ο Επίτροπος Νομοθεσίας και ο Γενικός Ελεκτής και η Βουλή και τα κόμματα. Και όταν έγινε το νομοθέτημα για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες να μπουν κριτήρια, ναι, και υπήρχαν συνεργάτες οι οποίοι δεν πληρούσαν το Α ή το Β κριτήριο, κάθε εξαίρεση όπως και εδώ ζητείτε, εγκρίθηκε ότι αυτοί που υπηρετούσαν θα παραμείνουν, αλλά φεύγοντας δεν μπορεί να γίνει ξανά αυτή η εξαίρεση. Άρα εμείς τι ζητήσαμε. Κύριε, ό,τι ψηφίσαμε ως Βουλή για τα του οίκου μας, με τη σύμφωνη γνώμη τη δική σας, να ισχύσουν και εδώ. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Θεωρώ ότι η ουσία του όλου θέματος είναι με δύο λόγια η εξής. Σωστά ή λάθος. Εγίνονταν με τον τρόπο που εγίνονταν και πριν και στην αρχή οι προσλήψεις συμβούλων. Ναι. Νόμιμα, χωρίς κριτήρια όμως. Έρχεται ένα νομοθέτημα από μια κυβέρνηση, είτε αυτοβούλος, είτε διότι ένιωσε την πίεση και φέρνει ένα νομοθέτημα που βάζει τα πράγματα σε μια ορθολογιστική κατάσταση. Δηλαδή να υπάρχουν κριτήρια. Και αντί να χαιρετήσουμε το σωστό, προσπαθούμε και βρίσκουμε ψεγάδια που ναι, υπάρχουν ψεγάδια. Δεν είναι τέλειο. Να το λέμε, δεν είναι τέλειο. Να βρούμε τα ψεγάδια για να τα αναδείξουμε. Κατ' εμένα αυτή είναι η εικόνα. Να από ρωτήσω. Εκεί και πέρα, τελειώνω. Από εκεί και πέρα, το τι θα ψηφιστεί από τη Βουλή είναι συνταγματικό δικαίωμα της Βουλής να το εγκρίνει αυτό το νομοθέτημα όσο έχει έρθει, να το απορρίψει όσο έχει έρθει ή να προβεί
σε τροπολογίες οι οποίες φυσικά δεν θα ανεβάζουν το κόστος που δεν δικαιούμαστε. Και άρα, για να συμπληρώσω και κάτι. Ναι, να συμπληρώσω και κάτι. Και το αν υποσχέθηκε κάτι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Γενικό Ελεγκτή, ας ζητήσει απαντήσει ο Γενικός Ελεγκτής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ απορώ γιατί εξεμάνει ο Γενικός Ελεγκτής απέναντι στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών. Όχι. Για να είμαστε σωστοί. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε άτομο της Προεδρίας εκεί. Ο Γενικός Ελεγκτής ήταν έντονος εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας με όσα λέχθηκα στη Βουλή. Και εγώ εκεί ανάφερα στο Γενικό Ελεγκτή, κύριε Γενικά Ελεγκτέ, το νομοθέτημα που κατέθεσε η κυβέρνηση είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία είχατε συζητήσει. Είναι εμείς ή κάποιος συνάδελφος που έθεσε ερωτήματα ή πρόθεση για τροπολογίες. Άρα αν ήθελε να τα έχει με κάποιον, θα έπρεπε να ήταν με εμάς σαν βουλευτές ή με μένα, αν το θέλετε, που ανάφερα κάποια από τα θέματα, και όχι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο κάτω-κάτω αυτοί έκαναν τη δουλειά τους, όπως φαίνεται, ναι, η φορά το οποίο ίδιος είχα συμφωνήσει. Αν εμείς θέλουμε να ακούσουμε ή να μην ακούσουμε, ή να είμαστε σωστοί ή να είμαστε, λαθασμένοι, θα το δείξουμε με την ψήφο μας στο νομοθέτημα, ναι, και από εκεί και πέρα θα κριθούμε από τον κόσμο για σπράξη. Παρά την ψήφο όμως, κύριε Μουσουτά, με συγχωρείς, Κατερίνα, μισό δευτερόλεπτο. Παρά την ψήφο σας όμως, ό,τι και να ψηφίσετε, ό,τι και να περάσει από την Βουλή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει το δικαίωμα να απομακρύνει, αν θέλει, αυτά τα άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια, ασχέτως εάν εσείς με το νομοθέτημα θα παρέχετε ασυλία σε αυτά τα 2-3 άτομα που ίσως δεν έχουν τύχει. Ναι, εννοείται. Είναι όπως το είπατε. Ναι. Mm-hmm. Είναι δικαίωμα του να τους πει να σταματήσουν. Ωραία. Οπότε εγώ λίγο θα το πάρω από την άλλη τη μεριά και να ρωτήσω το εξής. Ναι, γιατί είναι καλό να τα βλέπουμε από όλα. Επειδή στην κοινωνία γενικότερα το θέμα της διαφάνειας και το θέμα το ποιος κατέχει μια θέση, πώς την έχει πάρει αυτή την θέση, πόσο αξιοκρατικά είναι εκεί που είναι, τι ακριβώς έργο επιτελεί και τι έργο κάνει, και δεν επικεντρώνομαι σε αυτή την κουβέντα, το λέω γενικά, και ας μην γελιόμαστε και ας μην κάνουμε στρουθοκαμιλισμούς, ξέρουμε όλοι που ζούμε. Πόσο ηθικό είναι να παραμένει οποιοδήποτε στην θέση του, έτσι, και να συνεχίζει να έχει τη θέση που έχει, που αύριο θα τη βάλει και στο βιογραφικό του, αύριο θα το κάνει, δηλαδή θα το εκμεταλλευτεί κιόλας, από την στιγμή που είναι εκεί χωρίς να πληρεί τα κριτήρια που θα έπρεπε να είναι εκεί. Χθες άκουσα εγώ ότι υπάρχει και άτομο το οποίο δεν έχει λευκό ποινικό μητρό, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Επειδή ζητήθηκαν και από τη Βουλή και από το Γενικό Ελεγκτή πολλές φορές και τα ονόματα και τα στοιχεία των ατόμων, ας βγει ο αρμόδιος να πει αν υπάρχουν τέτοια άτομα όπως αναφέρθηκε για λευκό. Αναφέρθηκε όμως, δεν το βγάλα από το μυαλό μου. Όχι, και εγώ το κάπου το διάβασα. αλλά... Δεν είναι ότι τα βγάζουμε τα σενάρια. Άρα, κύριε Μουσούτσα, τι θέλω να πω. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Πάμε στο ηθικό και όχι στο παράνομο. Και είναι αυτό που μας βασανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν τη χώρα. Γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά παράθυρα, έχουμε πολλές τρύπες. Έτσι, και εκμεταλλευόμαστε τούτες τις τρύπες, καλύφουμε τις κάποιες φορές με πράγματα τα οποία είναι ηθικά. Αλλά δεν είναι παράνομα. Αν μου δίνεις 2 λεπτά. Σας δίνω όσα λεπτά θέλετε. Καχύ, δεν συνηθίζω να στρουθοκαμιλίζω. Αντιλαμβάνομαι, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για όνομα του Θεού, κύριε Μουσούτσα, κύριε Λέξο. Κοιτάξτε να δει. Απλώς υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν όμως. Επίσης, είναι οι πεφτοσυνεφάκηδες και οι στρουθοκάμιλοι. Καταλάβατε, έχουμε πολλά. Ναι. Κοιτάξτε να δει. Ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, και δεν αναφέρομαι στο σημερινό για να μην. Ένας οποιοδήποτε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όταν θα μαζέψει ποιους θέλει οι συνεργάτες του, φαντάζομαι χρειάζεται να έχουν κάποια, να υπάρχουν κάποια κριτήρια που μεταξύ των κριτηρίων θα πρέπει να είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Το πιο βασικό. Και
Ένα, να είναι έντιμοι σίγουρα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά για την οποία τους χρειάζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και έρχομαι σε ένα απλό παράδειγμα για να δείτε πώς κάποια πράγματα έχουν και την άλλη πλευρά. Ναι, ναι, βέβαια. Πέστε μου ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος για τις ανάγκες του γραφείου του δεν είχε πάρει μαζί του την ιδιαίτερα γραμματέα του που είχε στο γραφείο του στο κόμμα. Ή στο κόμμα του. Mm-hmm. Γιατί? Διότι αυτή η γραμματέας, η οποία μπορεί να μην είχε πτυχία, αλλά την εγνώριζε ότι κάμνει για τον τρόπο εργασίας του να τον βοηθά, είχε την υπομονή να τον ανέχεται, ήξερε τα κουσούρια και τα χούλια του. Ναι. Μπορούσε να εργάζεται απεριόριστες ώρες, διότι δεν είχε κανένα πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος ήταν τεμπέλης, από όλους, εντάξει. Αυτό το άτομο θα ήταν κατ' εμένα το ιδανικότερο. Μάλιστα. Να είναι ιδιαίτερα γραμματέας του Πρόεδρου, διότι τον ξέρει απ' έξω και είναι κατωτά. Σωστό. Με τον νόμο αυτό δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση αυτού του στοιχείου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρέπει να πάρει άτομο με πτυχίο ή να πάρει ένα γραμματιακό λειτουργό από το δημόσιο. Ικανοί υπάρχουν πολλοί, δεν έχουν όμως αυτή τη χημεία. Αυτά τα πράγματα, το νομοθέτημα, mm-hmm. τα αποκλεί. Και εμείς γι' αυτό είπαμε, κύριοι, είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι θεσμός, μπαίνει νομοθεσία, δεν είναι πλέον απλώς. Ναι. Βέβαια, τα παραδείγματα που είδαμε και δημοσιεύτηκαν δεν είχαν να κάνουν μόνο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας παίρνω λίγο πίσω και για τους υπουργούς και το τι έγινε με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το τι έγινε με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τις ανακοινώσεις περί 10 όροφης τούρτας στα γενέθλια πολιτικού αξιωματούχου, που καμία σχέση δεν έχει με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Τα χαριεντίσματα και τέτοια. Δηλαδή, έχουμε και άλλα παραδείγματα. Ναι, κακώς έχουν γίνει. Πολλά διορθώνονται με νομοθεσία. Μάλιστα. Η νομοθεσία είναι ενώπιον μας. Ας μην προσπαθούμε να μειώσουμε την προσπάθεια που ήταν προσπάθεια όλων. Και του Γενικού Ελεκτή και της Προεδρίας και τώρα της Βουλής. Όμως, επαναλαμβάνω, το να θέλουμε θεσμούς είτε υπουργού είτε προέδρου, οι οποίοι πρέπει να είναι δύο φορές προσεκτικοί, εννοείται και έχετε δίκιο αυτό που είπετε, να προσπαθούμε... Ξέρεις, μα γιατί έπιασε γραμματέα ή γιατί έκαμε το αλφα, θεωρώ ότι υποβαθμίζουμε πολύ τα πράγματα. Mm-hmm. Ακόμα ένα στη δουλειά του, όχι σε δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα γραμματέας του ή ο ιδιαίτερος σύμβουλος του, είναι κάποιο άτομο που επιλέγει ο ίδιος με τα δικά του τα κριτήρια. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Και αν πρέπει να αλλάξει το νομοθέτημα, ενώ το πώς είναι το σχέδιο που έχετε μπροστά σας, αν είναι να αλλάξει γι' αυτό, αυτό δεν είναι κακό καθόλου. Και χημεία πρέπει να έχεις με τον άνθρωπο που δουλεύεις, διαφορετικά δεν μπορείς να δουλέψεις. Και εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη να έχεις. Και το πτυχίο δεν είναι ικανότητα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το ανέφερε ο κ. Μουσούτσος αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ ήθελα και εγώ να πάρω την συζήτηση και με προλάβατε και ευτυχώς. Αλλά το ερώτημα τώρα είναι άλλο. Γιατί δεν τα προτείνετε αυτά τα πράγματα ως αλλαγές στο νομοθέτημα, για να μην είναι κριτήριο, για παράδειγμα, το πτυχίο? Αφού ακριβώς με το να βάλουμε, με το να μπει μέσα η μισθοδοσία και να συμπληρωθεί αυτό που είπατε, που mm-hmm. έχετε δίκιο, δεν mm-hmm. είχε λεχθεί, θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη επιλογή. Μπήκαμε όμως σε άλλο στοιχείο εκεί, αν θα πρέπει να είναι της Α κατηγορίας, της Β, και κατά αποκοπή κατάληξε να συμφωνούν όλοι, διότι υπήρχε και άλλη πρόταση νόμου, να σας θυμίσω, για το ίδιο θέμα, από το ΑΚΕΛ, το οποίο ξεχώριζε κατά κλίμακες και κατηγορίες την πρόσληψη προσωπικού. Αν θα είναι για τα ΜΜΕ, αν θα είναι για γραμματιακά, θα είναι για πανεπιστημιακά κλπ. Γίνεται χαμός στα μηνύματα. Ναι. Λοιπόν, απλώς να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι όσα μεταφέραμε και είπε ο συνάδελφος ο Νίκος Σημεού είναι τα λεγόμενα του Γενικού Ελεγκτή. Δεν τα λέμε εμείς. Τα παραδείγματα που είπαμε και για το Λευκό Ποινικό Μητρό και για την αισθητικό, όπως θα είναι πράγματα... Θα με συγχωρήσεις, Κατερίνα. Το ανάφερα χθες στον Γενικό Ελεγκτή και το ανάφερε και ο συνάδελφος ο Δημητρίου. Το να φέρνω σαν παράδειγμα, αντί να λέω και να στοχοποιώ άτομα
με ρατσιστικούς τρόπους ότι η αισθητικός που προσλήφθηκε στο Προεδρικό, ο Χ που προσλήφθηκε. Ή δεν ο πολιτικός μηχανικός κάνουμε, ή οποιοδήποτε. Δεν είναι έτσι που κάνουμε κριτική. Ρώτησα το τμήμα δημόσιας διοίκησης και προσωπικού χθες. Κύριοι, εσείς προσλαμβάνετε προσωπικό γραφής. Βεβαίως, εκατοντάδες. Χρειάζονται πτυχίο, όχι. Μήπως μέσα σε αυτούς που προσλαμβάνετε έτυχε να έχετε κάποιο που έχει πτυχίο ιχθυοτροφίας ή αισθητικής ή μασέρ ή οτιδήποτε. Ναι. Αυτό θέλω να δείξω, ότι το να προσλάβεις κάποιο για να κάνει κάτι είναι ένα. Το να βάζεις μπροστά το τι ήταν η εργασία του άλλου για να υποβαθμίσεις την ακεραιότητα του άλλου, το θεωρώ ότι δεν είναι θεμητό αυτό το πράγμα. Και ενώ έπρεπε να κατακριθεί ότι μπορεί να προσλήφθηκαν άτομα που δεν είχαν πτυχίο, ας πούμε, ή που δεν έκανα για αυτή τη θέση, προβάλλεται δυστυχώς ότι το τάδε άτομο είχε το τάδε ειδικότητα ή το τάδε πτυχίο. Μάλιστα. Δεν το θεωρώ σωστό αυτό το πράγμα και το είπα και δημόσια στην Επιτροπή. Και εμείς το είπαμε και σε προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε σε αυτό το στούντιο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, κύριε Μουσούτσα. Πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Εμείς να πούμε ότι ζητήσαμε, γιατί είναι αλήθεια τα λέμε όλα, ζητήσαμε τοποθέτηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Ζητήσαμε και για τα άλλα τα θέματα της επικαιρότητας. Δεν είχαμε σήμερα να τοποθέτηση την οποιαδήποτε τοποθέτηση, ενδεχομένως να έχουμε. Και για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, αποφύγαμε και χθες, κύριε Μουσούτσα, να ασχοληθούμε με αυτή την αντιπαράθεση που ξεκίνησε για το άλλο θέμα, την πρώτη κόντρα των ημερών ελεκτικής υπηρεσίας με την Προεδρία της Δημοκρατίας, για τις απολαβές, γιατί θέλαμε να καταλήξει κάπου το πράγμα και μετά. Αλλά επειδή το ανοίξαμε και το συζητήσαμε πάρα πολύ ώρα το συγκεκριμένο, να το ξεκαθαρίσουμε ότι και εμείς συμφωνούμε απόλυτα ότι το πτυχίο δεν είναι ικανότητα και ότι η εμπιστοσύνη για έναν συνεργάτη του οποιοδήποτε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και θα έπρεπε κατά μένα να υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σημαντικό το πτυχίο. Πιστεύω ότι όταν έχεις ένα πτυχίο έχεις παραπάνω γνώσεις. Τώρα, αν είναι στον τομέα το συγκεκριμένο ή κάποιον άλλον, διαφορετικά να μην σπουδάζει κανένας. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, αλλά είναι προσωπική μου άποψη, την κρατάω για τον εαυτό μου. Πιστεύω όμως ότι μπορείς να βρεις αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, να έχουν τα προσόντα. Και πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτό το νομοθέτημα, να ολοκληρωθεί, να μπουν τα κριτήρια για να μην ερχόμαστε ξανά και ξανά και να κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Το ευχάριστο σε όλα αυτά είναι ότι φτάσαμε στο τέλος, είναι πλέον καθαρά αποφάσεων των μελών της Επιτροπής και η ψήφιση αναμένεται αν υπάρχει συνεδρία στις 15 του Δεκέμβρη, να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 15 του Δεκεμβρίου. Απλώς επειδή έχετε και εσείς, θα έχετε και εσείς παιδιά που σπουδάζετε, θα έχουμε και εμείς παιδιά που σπουδάζουν. Τώρα να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δηλαδή, χρειάζεται να σπουδάσει κάποιος και να έχει και πτυχίο. Γιατί σε οποιαδήποτε δουλειά και να έρθει, δεν είναι τυχερός να πάει στην κυβέρνηση ή σε κάποιον υπουργείο. Ενώ πρέπει να έχετε 3 χρόνια πείρα για να βρει δουλειά. Και μετά όλοι θα έχουν πτυχίο. Ενώ ρε παιδιά, εντάξει, ας πούμε, ωραία. Είπαμε για το πτυχίο, ωραία. Απλώς να μην κολλήσουμε στο πτυχίο. Όχι. Γιατί τι μήνυμα δίνουμε προς τα έξω ότι δεν είναι ανάγκη να έχεις πτυχίο. Κατερίνα μου, υπάρχουν δουλειές που πρέπει να έχεις και 1 και 2 πτυχία. Αλλά υπάρχουν και δουλειές που μπορεί να τις κάνεις και χωρίς πτυχίο. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Και ακριβώς αυτό λέμε. Κάποια προσόντα όμως πρέπει να έχεις για να είσαι σε μια δουλειά. Σίγουρα. Τώρα, αν ανοίξουμε εδώ, έχουμε σίγουρες δουλειές που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να. Νομίζω πρέπει να μπει μια γραμμή. Αφού και στο δημόσιο υπάρχουν οι πυραμίδες που είναι για πτυχιούχους και οι πυραμίδες που είναι για μη πτυχιούχους. Ναι, άλλα τα καθήκοντα του ενός και άλλα τα καθήκοντα του άλλου. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουσούτσα. Να είστε καλά. Νίκο μου, υπάρχει ένα μήνυμα που στάληκε 7:54. Όταν θα βγεις έξω, θέλω να το δεις και να πάρεις αυτό το τηλεφώνημα και ενδεχομένως να έχουμε και κάτι άλλο να πούμε. 7:54. Δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν,